η Ελένη Γούση και η Φωτεινή Χατζηευστρατίου βρίσκονται εδώ για να μας μιλήσουν για το... Τέταρτο είναι. Το τέταρτο λοιπόν. Ανοιξιάτικο μπαζάρ των φίλων Μέριν μας Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλησπέρα. Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Είναι υποχρέωσή μας και χαρά μας μεγάλη να σας δεξιωνόμαστε. Λοιπόν, πού πρέπει να έρθουμε, γιατί είδα ότι έχει από shopping και δέσματα μέχρι παιχνίδια και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Έτσι προλογίζουμε. Σε όλα. σας περιμένουμε σε όλα. Λοιπόν, 23 και 24 Απριλίου, Σάββατο και Κυριακή, στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι. Είμαστε ανοιχτά από τις 11 το πρωί ως 7 το απόγευμα. Είναι θεσμός πλέον, τέταρτη χρονιά όπως είπαμε. Ένα πολύ μεγάλο μπαζάρ. Εμείς το θεωρούμε ανοιξιάτικη γιορτή για την οικογένεια, γι' αυτό και το έχουμε ονομάσει και Spring Bazaar, για το παιδί, για την οικογένεια, φίλους, έρχονται όλοι κοντά μας. Να μπορέσουν να κάνουν αγορές στον πάνω όροφο, ρούχα, παπούτσια, μεταχειρισμένα και καινούρια, ήδη Beat Bazaar, βιβλία, αξεσουάρ, παιχνίδια για τους μικρούς φίλους. Ακριβώς. Υπάρχει πολύ πλούσια λαχιοφόρος. Απλά ήθελα να προσθέσω ότι σχετικά με τα ρούχα και τα προϊόντα γενικότερα, να ευχαριστήσουμε επί της ευκαιρίας και διάφορες εταιρείες που μας προσφέρουν τα καινούργια προϊόντα, αλλά και όλους τους φίλους ιδιώτες, οι οποίοι μας κάνουν τις προσφορές τους και είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας. Και στον κάτω όροφο, φυσικά έχουμε πάνω και το καφενείο με τις λιχουδιές και τα διάφορα που φτιάχνουμε και εμείς οι ίδιοι. Μανικιούρια, πιτσιρίκια έχετε? Ναι, το θυμάμαι. Βέβαια μπορεί να βάλουμε και καμιά μαμά φέτος. Είπαμε, αν το ζητήσει, μαμά, παιδί, όπως θέλει. Κάτω όλη μέρα, από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Ακριβώς. Και έχουμε πάρα πολλά εργαστήρια κάτω, από origami, ζωγραφική, το εργαστήριο μόδας catwalk, θα κάνουμε πασχαλινά καπέλα, θα κάνουμε... Παίρνουμε τα πιτσιρίκια και ερχόμαστε για να κάνουμε. Παίρνετε τα πιτσιρίκια, αφήνετε τα πιτσιρίκια σας κάτω να διασκεδάσουν, να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να περάσουν καλά και εσείς ανεβαίνετε στον πάνω όροφο για να κάνετε αυτό που ξέρετε πολύ καλά, shopping. Καφεδάκι και ό,τι άλλο. Για τις μικρές μαμάδες, σαν και σένα, λειτουργεί η δημιουργική απασχόληση και φύλαξη για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Τι καταπληκτικά που τα σκέφτεστε όλα. Σκεφτόμαστε, σας αγαπάμε και θα έρθετε να μας στηρίξετε. Τι ωραία που τα σκέφτεστε. Πόσα μέλη αριθμούν οι φίλοι μέλη μας Θεσσαλονίκης? Αυτή τη στιγμή είμαστε στα 130 μέλη, αλλά έχουμε μια πολύ μεγάλη εθελοντική ομάδα περίπου 250 ανθρώπων, οι οποίοι μας βοηθάνε ως επιτοπλίστων στην υλοποίηση αυτής της εκδήλωσης, η οποία είναι η κύρια κορυφαία μας εκδήλωση. Mm-hmm. Και θα τους δείτε όλους εκεί. Βέβαια, έρχονται αρκετοί εθελοντές από διάφορους φορείς. Σχολεία, ΙΕΚ, όπως θα είναι το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ φέτος, από ΤΕΙ νοσηλευτικής, διάφορα ιδιωτικά σχολεία, που έρχονται και προσφέρουν και αυτοί, έτσι ώστε να μπουν στο πνεύμα του εθελοντισμού και να βοηθήσουν. Αυτές τις δύο μέρες δηλαδή θα είμαστε περίπου 200 άτομα που θα δουλέψουν σε διάφορα πόστα για να μπορέσει να δημιουργηθεί το τέταρτο Spring Bazaar. Once εθελοντής, always εθελοντής. Yes. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Και επίσης ο εθελοντής είναι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος. Και προσπαθούμε να το περάσουμε στα παιδιά μας αυτό. Ακριβώς. Είναι κάτι που οι φίλοι της Μέριμνας και η Μέριμνα το επιδιώκουν και το επιδιώκουν όχι σε θεωρητικό επίπεδο αλλά στην πράξη. Έχουμε κοντά μας όλοι τα παιδιά μας, τα νύψια μας, τους φίλους μας. Και μαθαίνουν στην πράξη τι σημαίνει εθελοντισμός. Και είναι νομίζω το κέρδος για όλους μας αυτό. Και έτσι έχουμε συνδετούς πολίτες και ενεργούς. Αύριο οι οποίοι ζουν για να φορέσουν το tag του εθελοντή. Το περιμένουν πώς και πώς και να κάτσουν πίσω από πάγκο. Και να πούμε ότι όλα αυτά γίνονται για να στηρίξουμε το Συμβουλευτικό Κέντρο της Μέριμνας στη Θεσσαλονίκη, το οποίο προσφέρει δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική αρρωγή σε παιδιά και οικογένειες που αντιμετωπίζουν αρρώστια ή θάνατο στην οικογένεια. Κάποιο μέλος οικογένειας ή το ίδιο το παιδί μπορεί να αρρωστήσει ή να βιώσουν το πένθος. Μακάρι να μην υπήρχε λόγος ύπαρξης, αλλά εφόσον υπάρχει, είναι πολύ σημαντικό το έργο που προσφέρεται. Να έχουν το δικαίωμα να έχουν την στήριξη και την συμπαράσταση που χρειάζονται σε τέτοιες δύσκολες στιγμές. Άρα, Σάββατο και Κυριακή, ξέρετε που πρέπει να είσαστε. Μεταξύ άλλων, για να μην ρίξουμε σε δεύτερη μοίρα τα υπόλοιπα θέματα και έχουμε θέματα, καταλαβαίνετε. Τρέχουν πολλά στην πόλη μας, αλλά μας αγαπάει η πόλη μας. Όσο τρέχουν. Και περιμένουμε.
Θα βρούμε τον τρόπο να τα παρακολουθήσουμε όλα. Όταν δεν τρέχει τίποτα. Τότε είναι δύσκολο. Τότε είναι το πρόβλημα. Εμείς στείλουμε ήδη. από σήμερα έχουμε ξεκινήσει να στείλουμε στο λιμάνι για να είναι καθόλου έτοιμα με μουσική, με εκπλήξεις, όλα μαζί για, για την οικογένεια και για όλους όσους μας επισκεφτούν. Θα σας περιμένουμε. Και σένα ιδιαίτερα, γιατί ξέρουμε ότι πάντα έρχεσαι. Με στηρίζεις και μας αγαπάς. Ίσιο παπούτσι, αθλητικό και φύγαμε. Φύγαμε. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και εμείς ευχαριστούμε. Σε περιμένουμε. Με μεγάλη χαρά.